Καταρχάς δεν έχουμε υπόψη τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρονται, δεν αφισβητούμε ότι υπάρχουν. Αλλά εμείς είμαστε καθαροί. Η ιδεολογική και πολιτική διαπάλη δεν γίνεται με όρους προσωπικών προσβολών ή και απειλών σε προσωπικό επίπεδο. Και βέβαια και η ουσιαστική αντιπολίτευση γίνεται με όρους μαζικού κινήματος απέναντι σε μια αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική. Από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι περισσότερο στόχο έχουν να αποπροσανατολίσουν και να δημιουργήσουν εντυπώσεις απλά και μόνο, παρά να αναδειχθεί ουσία. Συμβάλλουν δηλαδή τέτοιου είδους δημοσιεύματα στο να συγκαλύπτεται η ουσία, παρά το γεγονός ότι διακηρύσουν το αντίθετο. Και δεύτερον, πρέπει να συζητήσουμε σήμερα, δεν ξέρω, μέσα σε αυτές τις μέρες, αύριο μεθαύριο το αργότερο, το πώς θα συνεχιστεί η διαδικασία της Επιτροπής. Και όσον αφορά τους μάρτυρες, τους επόμενους, αλλά και ορισμένα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με έγγραφα τα οποία έχουμε ζητήσει, τα οποία έχουν καθυστερήσει να έρθουν ή δεν έχουν έρθει ακόμη και δεν προβλέπεται να έρθουν ενδεχόμενα. Ούτως ώστε να δούμε τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε για την καλύτερη, για την διευκόλυνση της λειτουργίας της Επιτροπής και για να προχωρήσουμε επί της ουσίας σε αυτό το οποίο έχουμε αναλάβει, δηλαδή στην μελέτη του εγκλήματος στα Τέμπη και τις ευθύνες πολιτικές και ποινικές σε όλη τους την έκταση.